Πασχαλίνα Παπαζαριά από το Χαμόγελο του Παιδιού, υπενθύμηση από τη συντονίστρια του Χαμόγελου εδώ στην Κρήτη, την κυρία Χρυσή Μπομποδάκη. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουργεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε άλλη μια φορά. Ξεκινήσαμε αυτή τη Δευτέρα 3 του μήνα τα Πασχαλινά μας παζάρια. Πιο συγκεκριμένα εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Θα είμαστε μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, εκτός τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο που θα είμαστε έως τις 6, με πολλά πασχαλινά δώρα, πασχαλινές κατασκευές, λαμπάδες που έχουν δημιουργήσει με πολύ αγάπη οι εθελοντές μας, σε προσιτές τιμούλες, ώστε οι γονείς, οι νονοί να στηρίξουν το Χαμόγελο του Παιδιού και να προσφέρουν ένα όμορφο δώρο. Είναι πολύ σημαντικό να μας στηρίξει και αυτή τη φορά ο κόσμος. Είναι οι ανάγκες πάρα πολλές και καλούμε τον κόσμο να βρεθεί και αυτή τη φορά κοντά μας και να στηρίξει κάθε μας προσπάθεια. Λοιπόν, Πλατεία Ελευθερίας, σε καθημερινή βάση από το Χαμόγελο του Παιδιού, το Πασχαλινό Παζάρι για τον καθένα που επιθυμεί να βοηθήσει, μπορεί και θέλει να βοηθήσει. Έτσι, κυρία Μπομποδάκη? Ακριβώς, ακριβώς. Θα είμαστε βέβαια σε όλη την Κρήτη, σε διάφορες περιοχές. Στα Χανιά, στο Ρέτινο, στη Θεία, στην Ιεράπετρα, στον Άγιο Νικόλαο, για όποιον θέλει να στηρίξει και να πληροφορηθεί μέσω του site μας. Φυσικά κάνουμε και κάποιες ανακοινώσεις τοπικές. Θα είμαστε λοιπόν σε διάφορες περιοχές στην Κρήτη, στην Πλατεία Ελευθερίας καθημερινά, για τον κόσμο που θέλει, όπως είπατε, και μπορεί να βοηθήσει, είτε μπορεί να προμηθευτεί κάποιο δωράκι από το Χαμόγελο του Παιδιού, τον Μπαζάρ του Χαμόγελο του Παιδιού. Η κυρία Δουλγεράκη, συνεχίζουμε την κέντρωση τροφίμων, συνεχίζουμε γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Η αλήθεια είναι ότι λόγω των ανατιμήσεων ο κόσμος δυσκολεύεται. Όμως είναι πολύ μεγάλες οι ανάγκες, το τονίζω αυτό. Πάνω από 500 παιδιά σε όλη την Κρήτη που έχουν ανάγκη. Τα αποθέματα λιγοστεύουν. Οπότε καλούμε τον κόσμο, τον απλό πολίτη και τις επιχειρήσεις να συνεχίσει να στηρίζει το Χαμόγελο του Παιδιού, που στόχο έχει την κάλυψη των αναγκών των παιδιών και των οικογενειών που έχουν ανάγκη. 500 είπατε τα παιδιά σε όλη την Κρήτη με τις οικογένειές τους που στηρίζονται από το Χαμόγελο? Μόνο τα παιδιά είναι πάνω από 500 παιδιά. Πάνω από 500 παιδιά σε όλη την Κρήτη που στηρίζονται από το Χαμόγελο του Παιδιού. Παιδιά με προβλήματα διαβίωσης, που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, αυτά και οι οικογένειές τους. Αυτό το Πάσχα και κάθε Πάσχα και κάθε μήνα στηρίζονται από το Χαμόγελο του Παιδιού με είδη πρώτης ανάγκης. Και ό,τι άλλο απαραίτητο χρειάζεται μια οικογένεια και τα παιδιά, εστιάζουμε στο Πάσχα γιατί ο κόσμος θέλει να βοηθήσει. Οι ανάγκες όμως είναι πάγιες και σταθερές όλο το χρόνο. Λόγω της ευαισθητοποίησης και της αγκαλιάς που δεχόμαστε περισσότερο τις γιορτές, καλούμε τον κόσμο να μην ξεχάσει αυτά τα παιδιά και τις οικογένειες και να στηρίξει αυτόν τον αγώνα που κάνουμε από το Χαμόγελο του Παιδιού. Φαντάζομαι ότι μόνο το υπενθυμίζετε ότι λειτουργούν τα Πασχαλινά Παζάρια, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί αυτή τη στήριξη και αυτή την ευαισθητοποίηση την έχει ο κόσμος για όλους εσάς, την βοήθεια που προσφέρετε και τα παιδιά τα οποία στηρίζονται από το Χαμόγελο, κυρία Μπομποδάκη. Και αυτό είναι το μεγάλο ευτύχημα, ότι είμαστε και σε αυτή την εποχή που πραγματικά μέσα από το υστέρημά του ο καθένας ακόμα θέλει, ακόμα και από αυτό, να βοηθήσει. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ακριβώς, και δεν έχει σημασία το πόσο μεγάλη είναι η προσφορά κάποιου. Δεν έχει καμία σημασία. Είναι πολύ σημαντικό αν μπορούμε όλοι ή οι περισσότεροι να βοηθήσουμε έστω στο ελάχιστο για να καλύψουμε μία μικρή ανάγκη ενός παιδιού. Είναι το σοκολατένιο αυγό, είναι η λαμπάδα του, είναι... Τέλος πάντων, ό,τι διαθέτεται από το μπαζάρ σας. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Πλατεία λοιπόν. Ελευθερίας μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Να είστε καλά. Καλημέρα σας, κυρία Μπομποδάκη.